Στα κύματα του Καρπάθιου Πελάγους, οι συνθήκες ένα μήνα πριν δεν επέτρεψαν στο θαλάσσιο καραβάνι ανθρώπων να πιάσει στεριά και το ταξίδι για την ελευθερία αποδείχθηκε ότι τέλειωσε πριν από την ώρα του. Δεκάδες συναυαγοί, μεγάλη προσπάθεια σωτηρίας και ανάμεσά τους τέσσερα άτομα που έχασαν τη ζωή τους στα κύματα. Δύο ανήλικα αγόρια από το Αφγανιστάν και μία ακόμη γυναίκα που πνίγηκε μεταφέρθηκαν στο Παγνί και ένα μήνα μετά, μόλις χθες, ετάφησαν με τον τρόπο που ορίζει το πρωτόκολλο για ύποπτα κρούσματα κορονοϊού. Η μητέρα επέζησε, ο πατέρας όμως χάθηκε και αυτός στη θάλασσα, χωρίς να έχει βρεθεί μέχρι τώρα το σώμα του. Η μητέρα εξετάστηκε για τον ιό και βρέθηκε και αυτή θετική. Οπότε αυτό ήταν ένας παραπάνω λόγος να εξακολουθήσουμε να λειτουργούμε με βάση το πρωτόκολλο μας για τον COVID. Αν και στην αρχή υπήρξε η εκτίμηση ότι η γυναίκα μαζί με τα ανήλικα παιδιά ήταν η μητέρα τους, η πραγματικότητα ήταν πως η μητέρα τους παρελήφθη σώα από το σκάφος που τη μετέφερε στο Λαύριο και από εκεί σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς επιβεβαιώθηκε ως κρούσμα κορονοϊού. Υπήρξε μια επιπλέον καθυστέρηση για όλο αυτό, γιατί η μητέρα έπρεπε πρώτα να επιβεβαιωθεί με δεύτερο τεστ ότι είχε αρνητικοποιηθεί, να πάρει το αντίστοιχο πιστοποιητικό και να μπορέσει να ταξιδέψει στην Κρήτη. Αυτό με τα πολλά έγινε μετά από ένα μήνα, δηλαδή μόλις χτες έγινε η ταφή. Τηρώντας το πρωτόκολλο, διατηρώντας όμως την ανθρώπινη πλευρά, οι άνθρωποι στο ιατροδικαστικό εργαστήριο του Παγνή, παρά τις δυσκολίες, κατανόησαν την ανάγκη και ανέμεναν να ολοκληρωθεί η θεραπεία και τα τεστ της μητέρας, η οποία ένα μήνα μετά ζήτησε να έρθει στο Ηράκλειο για να παρακολουθήσει την ταφή των παιδιών της. Το να μείνουν τρία σώματα ένα μήνα εδώ, ενώ υπάρχει διακίνηση νεκρών και τέλος πάντων εξυπηρετούμε πάρα πολλές ανάγκες, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά το καταφέραμε γιατί θεωρούμε ότι αυτή η πράξη είχε ανθρωπιστικό χαρακτήρα και θέλαμε να δώσουμε την δυνατότητα στη μητέρα να αποχαιρετήσει τα παιδιά της έστω και κατά αυτόν τον τρόπο. Η ταφή τους πραγματοποιήθηκε στο κημητήριο Ηρακλείου, ενώ χθες έγινε με έξοδα του Δήμου Σιτίας η ταφή και της γυναίκας που βρέθηκε μαζί με τα παιδιά νεκρή στη θάλασσα, για την οποία δεν προέκυψαν ποτέ στοιχεία ταυτότητας και η οποία ουσιαστικά έφυγε από τη ζωή χωρίς καν ονοματεπώνυμο και μια ιστορία από τη ζωή μέχρι το θάνατό της. Μία ακόμη σπαρακτική παράμετρος της όψης που έχει ως αποτέλεσμα το σύγχρονο λαθρεμπόριο ανθρώπων. Είναι κάτι το οποίο κανείς δεν το θέλει βέβαια. Φτάνει στο σημείο αυτό να θάβει κάποιους ανθρώπους και με έξοδα του Δήμου. Αλλά δυστυχώς ήταν ένα γεγονός το οποίο, αν μη τι άλλο, μας λείψε βέβαια όλους. Την ίδια ώρα, οι 17 άνθρωποι που είχαν σωθεί από βάρκες και σκάφη και μεταφέρθηκαν στη Σιτία εξακολουθούν να παραμένουν σε ένα χώρο πέριξ του Τελωνίου, χωρίς μέχρι σήμερα επί της ουσίας να έχει υπάρξει εξέλιξη σε όποια προσπάθεια μεταφοράς τους σε κάποια δομή, παρά τη ζεστασιά με την οποία τους αγκάλιασαν οι κάτοικοι της Σιτίας, οι οποίοι μέχρι και πριν από λίγες ημέρες είχαν αναλάβει εξ ολοκλήρου τη σίτιση και τη φροντίδα τους.